να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων από το έγκλημα στα Τέμπη. 2 Φεβρουαρίου 2017. 31 Μαΐου 2017. 26 Νοεμβρίου 2018. 19 Μαρτίου 2021. Και το τελευταίο, 24 Δεκεμβρίου 2022. Μόνο στα Σεπόλια, σε μήκος ούτε 2 χιλιόμετρων, μόνο για το τελευταίο, για το διάστημα των τελευταίων 5 ετών. Δεκάδες άλλες περιπτώσεις σε όλο το μήκος των γραμμών, εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε έρθει ξανά. Έχουμε πάει στον ΟΣΕ. Έχουμε συναντηθεί με όλους. Τα έχουμε πει όλα. Τι μέτρα έχουν πάρθει όλα αυτά τα χρόνια? Ο κύριος Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε. Εμείς όμως ρωτάμε ρητορικά, γιατί γνωρίζουμε τι μέτρα έχουν πάρθει όλα αυτά τα χρόνια. Και θα σας πω, αν μου επιτρέπετε. Το κράτος, οι κυβερνήσεις, οι δημοτικές αρχές, ο ΟΣΕ, εσύ ως η Hellenic Train, είχαν να διαθέσουν 2-3 κιλά κίτρινη πογιά και 2-3 πινακίδες. Αυτό. Τόσα χρόνια. Και από την άλλη, είχαν να διαθέσουν πακτολό εκατομμυρίων από όλες τις κυβερνήσεις στον ιδιώτη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και χάνονται ζωές, θρυνούμε γειτόνισες και γείτονες και εξοργιζόμαστε επειδή και επίσημα και ανεπίσημα και κατηδίαν η ευθύνη ρίχνεται στα θύματα και αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν παίρνονται μέτρα. Κύριε Αξιώτη, πριν 1,5 χρόνο συναντηθήκατε με τον κύριο πατέρα του ΟΣΕ, ενημερώσατε τότε το σώμα για διάφορα, σας είχαν παρακολουθήσει, μας ενημερώσατε και σήμερα, μάλλον για τα ίδια. Και τι έγινε από τότε συγκεκριμένα? Και ευθύνη του ΟΣΕ, δεν εννοώ. Αν μου επιτρέπετε να σας πω τι έγινε, ότι χάσαμε άλλη μία γειτόνισσα στις 24 Δεκεμβρίου. Αυτό έχει γίνει το τελευταίο 1,5 χρόνο. Χάσαμε άλλη μία γειτόνισσα και συγγνώμη που θα το πω, δεν υδρώνει το αυτή κανενός, είναι εξοργιστικό. Εμείς γνωρίζουμε πως πίσω από αυτή την κατάσταση βρίσκεται μία άθλια, μία εγκληματική πολιτική που μετράει ως κόστος τα μέτρα προστασίας εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό δεν τα λαμβάνει. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, όλες. Οι δημοτικές αρχές έρχονται και φεύγουν, όλες. Και μένουμε εμείς το πρόβλημα στις γειτονιές μας και οι νεκροί μας. Όμως δεν έχουμε κάτσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με σταυρωμένα χέρια και ούτε πρόκειται να κάτσουμε. Ο σύλλογός μας, όπως και άλλοι σύλλογοι, δεν ξεχνάμε καμία και κανέναν που χάθηκε άδικα. Θα γίνουμε η φωνή των νεκρών γειτονισών μας. Γιατί οι τελευταίες 5 περιπτώσεις είναι και οι 5 γυναίκες άνω των 55 ετών. Υπάρχει μοτίβο, αλλά κατά τα άλλα αυτά είναι τα θύματα. Και λέμε το εξής. Είναι τέτοιες οι συνθήκες και τέτοια η έλλειψη σύγχρονων μέτρων προστασίας που στα Σεπόλια και αλλού θα έχουμε και άλλο νεκρό ή νεκρή. Σίγουρα. Το περιμένουμε, ζούμε με το φόβο. Τα έργα της υπογειοποίησης στα Σεπόλια θέλουν τουλάχιστον 2, 3 ή 4 χρόνια για να ολοκληρωθούν και οι διαβάσεις είναι εκεί. Τις χρησιμοποιεί ο κόσμος καθημερινά. Να πάει στο σχολείο, στο σούπερ μάρκετ, στο ΙΚΑ, στη στάση, στον ηλεκτρικό. Τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή και η Κυβέρνηση για να μην συμβεί αυτό ξανά? Ολοκληρώνω, με συγχωρείτε, ζητάμε. Άμεσα μέτρα για τις αφέλακτες και φυλασσόμενες διαβάσεις. Ηχητικές σημάσεις, φωτεινές σημάσεις, ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλα ειδικά μέτρα που δεν προβλέπεται τίποτα, καθαριότητα, ορατότητα, κυκλοφοριακά μέτρα που να περιλαμβάνουν τους πεζούς, χαμηλότατη ταχύτητα διέλευσης εντός αστικού ιστού. Όπως επίσης και ζητάμε επιτάχυνση των μέτρων της υπογειοποίησης στο κομμάτι των Σεπολίων, με παράλληλη λήψη μέτρων για να μειωθεί η όχληση από τα προβλήματα που δημιουργεί το εργοτάξιο και δεν είναι λίγα, γιατί η κοινοπραξία δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας επαρκή ούτε για τους κατοίκους και τη γειτονιά, ούτε για το προσωπικό τους, όπως έχουν αποδείξει τα εργατικά ατυχήματα.